εξετέθηκε στις τηλεόρασεις και λοιπά και σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Ε, ξέρω όμως ήξερα πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Πιο πολύ δηλαδή νόημα έχει το να... Θα το πάρω παράδειγμα από τα παιδιά. Τα παιδιά ας πούμε, είναι πάντα ένα μέτρο. Εάν δώσεις ας πούμε στο παιδί, δεν τον ενδιαφέρουν τα πολλά δώρα, να του πάρεις 10 σοκολάδες να φάει ή να του, να το, να του πάρεις ας πούμε 10 ζευγάρια παπούτσια, το ενδιαφέρει το ένα ζευγάρι θα το πάρει εάν το εννοεί. Mm -hmm. Και αν ε, νιώθεις ζεστά δίπλα του και μπορεί να επικοινωνήσει. Χάσαμε λίγο την επικοινωνία μεταξύ μα, διότι μπήκαμε στην λογική του όποιο έχει τα περισσότερα είναι ο καλύτερο. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μα γίνει λίγο μάθημα. Η φιλαργυρία είναι αρρώστια, κατά τη γνώμη σου. Σε, υπερβολικό βαθμό βέβαια, <Τι> <μισό> τώρα, έτσι. Βεβαίω είναι αρρώστια. Γιατί άλλο να είναι κανεί συνετό και άλλο να είναι ψυχολογικό. Δηλαδή, μου άρρωστο στο μυαλό. Δηλαδή, <Τι> <Τι> να, είναι σαν τον εξαρτημένο <Τι> με λίγα λόγια. Είναι εξάρτηση. Δεν φταίει, <Τι> <σχει> αλλοί, <σχει> αλλοί, <σχει> αλλά το Μα... έχει μέσα. Είναι εξάρτηση. Το ίδιο ισχύει και στον κατά φαντασία του Μολιέρου και στον αρχοτοχωριάτη που έχουμε αυτά τα πρόσωπα τα οποία ο αρχοτοχωριάτη, α πούμε, θέλει να είναι. Να υποδίεται τον καλλιεργημένο. Να υποδίεται.